Scyros is a Greek island located in the northern Sporades in the Aegean Sea. In its dry, desert-like south lives one of the most ancient and rare breeds of horse in the world, the Scyrian horse. This small-bodied horse probably existed all over Greece in ancient times but survived only on Scyros. Despite its small size, it has nothing to do with a pony. Its movements and features are closer to those of an Arab horse, and its DNA clearly defines it as a miniature horse. The Scyrian horse played an important role in history. It resembles the horses carved on the Parthenon frieze and is believed to have accompanied Alexander the Great on his conquest, as well as Achilles to the Trojan War. With only 300 horses left in the world, this endangered breed is now protected thanks to a few private conservation programs in Greece and abroad. Boreas Farm is one of the biggest, with 43 horses currently living on the farm. Η σχέση μου με τα σκυριανά λογάκια ξεκίνησε πριν από 25 χρόνια περίπου, όταν ο πατέρας μου μου αγόρασε μία φοραδίτσα, την αστραπή. Με την αστραπή περνάγαμε αρκετές ώρες μαζί, πηγαίναμε στην παραλία, πηγαίναμε σε μονοπάτια της περιοχής. Όταν η αστραπή μεγάλωσε με τη σειρά της κι αυτή, άρχισε να μας χαρίζει πουλαράκια. Έτσι το 2006 που ξεκίνησε το κτήμα Μουργιές να λειτουργεί, υπήρχαν στο κτήμα μας 9 άλογα. Το κτήμα δημιουργήθηκε για να βοηθήσει στη διάσωση του σκυριανού αλόγου μέσα από την ελεγχόμενη αναπαραγωγή. Τι εννοούμε, ότι όταν θέλουμε να βάλουμε 2 άλογα για αναπαραγωγή, βλέπουμε τα στοιχεία τους, βλέπουμε τους γονείς τους, βλέπουμε αν έχουν συγγενικές σχέσεις μεταξύ τους και αν όλα είναι εντάξει, τότε προχωράμε στην αναπαραγωγή. Σκοπός της ένωσης είναι η διατήρηση του σκυριανού αλόγου. Ξεκινήσανε το 2006 με πρωταρχικό στόχο η καταγραφή 110 αλόγων. Αυτή τη στιγμή έχουμε καταγράψει σε όλη την Ελλάδα 300 άλογα. Αυτή τη στιγμή η Ένωση έχει καταθέσει τα χαρτιά της στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Ελλάδος και θα πάρουμε την πιστοποίηση να είμαστε ο φορέας που θα πιστοποιεί αν κάποιος κάτοχος αλόγου έχει σκυριανό ή όχι άλογο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας, γιατί έτσι με αυτόν τον τρόπο το σκυριανό άλογο θα μείνει για πάντα στη Σκύρο, κατά έναν τρόπο. Σήμερα κάναμε τις καταγραφές μας στο κτήμα Μουργιές, σε ένα χώρο που διατηρούν ο Μανώλης ο Τραχανάς μαζί με τη Μάριον τα τελευταία χρόνια. Τα παιδιά με πολύ ζήλο και αγάπη αναπαράγουν άλογα, προσπαθώντας για το καλύτερο αυτής της φυλής. Όπως είδατε στην καταγραφή, το πρώτο πράγμα που πάνουμε είναι να βάλουμε το microchip σε κάθε άλογο, δίνουμε τον κωδικό και παίρνουμε και DNA από την μύτη ή το στόμα του αλόγου, θέλουμε σάλιο για το DNA, τα οποία αυτά στέλνουμε στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου και από εκεί έχουμε την καταγραφή των γονέων και των μητεράδων των αλόγων. Είναι πολύ σημαντικό ότι αν συνεχίσει η δραστηριότητα αυτή, τα επόμενα χρόνια σκοπεύουμε να αποδικοποιήσουμε όλο το DNA των σκυριανών αλόγων, ώστε και από το DNA να ξέρουμε αν το άλογο είναι σκυριανό ή όχι, όχι μόνο από το φαινότυπο. Εύχομαι τα παιδιά να συνεχίσουν αυτή την καλή προσπάθεια. Εύχομαι οι κόποι τους να αποδώσουν. Εμείς είμαστε ένα κομμάτι και προσπαθούμε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε τους ιδιοκτήτες. Το δύσκολο κομμάτι όλης αυτής της υπόθεσης είναι οι ιδιοκτήτες, οι οποίοι έχουν πάρα πολλά έξοδα. Και σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, τους καιρούς οικονομικής κρίσης, όλοι πρέπει να σταθούμε δίπλα τους και να βοηθήσουμε. Η χρησιμότητα του σκυριανού αλόγου τον περασμένο αιώνα ήταν το αλώνισμα. Τα άλογα τα σκυριανά βοηθούσαν τους ντόπιους να αλωνίζουν τη φάβα, το σιτάρι, το κρυθάρι και άλλες καλλιέργειες. Τους χειμερινούς μήνες τα άφηναν ελεύθερα στο νότιο κομμάτι
όπου εκεί αναπαραγόντουσαν και μόνα τους, και το Μάιο-Ιούνιο που τελείωνε, που άρχιζε, που ξεκίναγαν τα αλωνίσματα, οι ντόπιοι πήγαιναν στο βουνό να τα αναζητήσουν, να τα πιάσουν και να τα φέρουν στα κτήματά τους, όπου θα τα χρησιμοποιούσαν για το αλώνισμα. Τον περασμένο αιώνα υπήρχαν γύρω στα 2.000 άλογα στο νησί που ασχολούθησαν με αυτή τη δουλειά. Τη δεκαετία του 80, που πρωτοήρθαν τα πρώτα μηχανήματα στο νησί, ο ντόπιος βρήκε πλέον ένα πιο εύκολο τρόπο να κάνει τις δουλειές του. Έτσι το σκυριανό αλογάκι άρχισε σιγά σιγά να μπαίνει στο περιθώριο, με αποτέλεσμα να φτάσει η μείωσή του μέχρι περίπου, νομίζω, 80 άλογα είχε φτάσει το πιο μικρό, ο πιο μικρός αριθμός. Εμείς στο κτήμα Μουριές, τα τελευταία 4 χρόνια αναβιώνουμε το παραδοσιακό αλώνισμα. Είναι η τέταρτη χρονιά, ξεκινήσαμε το 2011 την πρώτη φορά. Φέτος, για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, κάναμε το 10ο παραδοσιακό αλώνισμα. Με αυτόν τον τρόπο δείχνουμε στους τουρίστες, στους παλιούς Κυριανούς, στους νέους Κυριανούς που δεν το έχουν ζήσει ποτέ αυτό, ποια ήταν η δουλειά του Κυριανού αλόγου τον περασμένο αιώνα. Στο κτήμα καλλιεργούμε μια ντόπια ποικιλία από μια ντόπια ποικιλία φάβας από λαθούρι, η οποία από απολίθωμα που βρέθηκαν στο Παλαμάρι χρονολογείται γύρω στα 4.000 χρόνια πριν. Έχουν βρει απολιθωμένο καρπό. Και στο κτήμα καλλιεργούμε την ντόπια αυτή ποικιλία και τα λογάκια μας βοηθάνε να αλωνίζουμε τη φάβα μας με τον παραδοσιακό τρόπο. Στο κτήμα τα τελευταία χρόνια, από το 2006 και μετά, πολλά αλογάκια τα χρησιμοποιούμε για την υπασία. Προσπαθούμε να βρούμε ένα καινούριο ρόλο στη ζωή του αλόγου, για να μπορέσει και αυτό να συνεχίσει να ζει κοντά στον άνθρωπο. Γιατί από τη στιγμή που ήρθαν τα μηχανήματα στη Σκύρο, στο νησί, το αλογάκι μπήκε στο περιθώριο, με αποτέλεσμα να μειωθεί πάρα πολύ ο πληθυσμός. Βέβαια, δεν έπαιξε μόνο αυτό ρόλο. Ρόλο έπαιξε και το Υπουργείο Γεωργίας, που σταμάτησε πλέον να δίνει στους υποτρόφους μια οικονομική βοήθεια που αντιστοιχούσε στο κάθε σκυριανό αλογάκι. Με αυτή την οικονομική βοήθεια, ο κάθε σκυριανός μπορούσε και συντηρούσε το άλογό του χωρίς να του είναι βάρος. Από το 2008 και μετά, που έχουν σταματήσει οι επιδοτήσεις, δυστυχώς ο ντόπιος δυσκολεύεται πάρα πολύ να συντηρεί το άλογο, με αποτέλεσμα να το αφήνει για πολλούς μήνες ελεύθερο στο βουνό, και στο βουνό πλέον δεν είναι όπως ήταν κάποτε. Το βουνό πλέον είναι πάρα πολύ δύσκολο, διότι από την υπερβόσκηση των εγωπροβάτων έχει μειωθεί πάρα πολύ η τροφή. Με αποτέλεσμα τα λογάκια να δυσκολεύονται πάρα πολύ και να χρειάζεται το χειμώνα να πηγαίνει κάποιος να επιβλέπει αν είναι καλά και αν χρειάζονται βοήθεια. Στο βουνό ακόμα υπάρχουν ελεύθερα γαϊδούρια, ελεύθερα μουλάρια και ελεύθερα άλογα, λίγο πιο ψηλά, που αυτός που ασχολείται σοβαρά με την αναπαραγωγή δυσκολεύεται να τα αφήσει ελεύθερα, γιατί γνωρίζει πολύ καλά ότι αν πάνε εκεί θα αναπαραχθούν με τα γαϊδούρια και με τα ψηλότερα άλογα, οπότε δεν έχουμε καθαρό αίμα πουλάρια. Ever since I was a little girl, I always had contact with the horses. Since I grew up on a farm with my parents, we had 4 horses and 2 ponies at home. So I was always very, very interested in them, in their behavior, in the different breeds that exist in the world, and anything about horses. Since I was very, very young, I was reading these horse magazines, and so that's how I came to know the Skyrian horses from a very young age. But then the years passed, and I happened to come to Greece in 2009, a few years ago. Then I realized that I really like this country, I love the language, and I started thinking about Skyros and the Skyrian horses again.
and I met a friend who, he comes to Skiro since 30 years, and he told me, oh, I know this guy, he has a farm with horses. So I called Manolis, the owner of this place, in the middle of the winter 2011, and I introduced myself. I said that I loved horses, that I grew up with horses, and that I would like to come and help on his farm. And so since 2011, I fell in love with the island, I fell in love with the horses, with the project, and together with Manolis, we've improved lots of things, I believe. We've improved the living condition of the horses, we've done lots of new projects, we've had seminars on the farm, and also I think the most important is that now since around two years, we are welcoming volunteers from all around the world on the farm. This place in Greece looked really exciting because it was on an island. I've always wanted to visit the Greek islands, and I love working with horses, so when the opportunity came up to work with the Styrian horse, which is endangered, I wanted to learn more about these animals. People were willing to come, they were very interested to come and help and learn about the horses, and that's how we started. So far we've welcomed people from almost everywhere, from China, Australia, the US, Canada, Spain. We wake up really early and we have breakfast, which is really good. Then we start working from 10 to 1. We feed, we water the horses, we brush them, we make them super clean and super handsome and beautiful, and then we take on tours with the children. At 1 o'clock we finish feeding any horses that need to be fed, and then we have a break until 6. And we go to the village, or we stay in the beach next to the house. Things change from day to day because there are some great possibilities here. And then we do again the same in the evening, and then we spend most of the nights together with the volunteers. So we learn a lot from each other, with the different cultures and the different ways of thinking. I think it's a very good experience. I think it's the best way to travel, because besides helping and volunteering and walking with the horses, you get to know the country as the people in here. You get to know the culture. You are with their people, with the locals. They show you everything, and that's amazing. I think this is the most important strength on the farm right now, because it would not be possible for us to have 10 people working here if they were not volunteers. It can be stressful because the horses are unpredictable animals, but they can also be very loving, and I quite enjoy it every time. I will take home love for a culture and for a country, for the people with whom I shared this experience, which are volunteers from many different places, and love for the project that Manolis and Marion are doing together with the horses, because they work on their own, they don't have resources, and they're doing a lot for the horses. Not all of the volunteers know about horses, but they all have their special field of knowledge. They know like about filmmaking, photography, building, they help us with painting, they help us with many, many different things. And through the help, or sometimes because they have the idea, something that we didn't think even about, they help improving the farm a lot. So thank you to all of them. Με τιμή ενίσχυση των υποτρόφων από το Υπουργείο Γεωργίας, έχουν μειωθεί και πάρα πολύ οι γεννήσεις τα τελευταία χρόνια, ενώ θα έπρεπε να υπάρχει βοήθεια από το κράτος και να συνεχίζουμε να κάνουμε αναπαραγωγή. Τα τελευταία χρόνια, επειδή είναι πολύ δύσκολη η διατροφή του αλόγου, ειδικά όταν έχει πάρα πολλά, να δυσκολεύεται ο ντόπιος να βάλει τα άλογα του για αναπαραγωγή. Ένα άλλο σοβαρό πρόβλημα είναι η έλλειψη κτηνιάτρου, που ποτέ το νησί δεν είχε την τύχη να έχει, αν και έχει ένα άλογο το οποίο είναι από τις αρχαιότερες φυλές του κόσμου και χρειάζεται βοήθεια. Με αποτέλεσμα οι υποτρόφοι να έχουν σοβαρό πρόβλημα όταν κάποιο άλογο αντιμετωπίζει κάτι, ένα κολικό, μια αρρώστια. Έχουμε στο κτήμα μας φαρμακείο με κάποια βασικά φάρμακα που μας έχουν πει. Ξέρουμε πάρα πολλά για τους κολικούς, αλλά δυστυχώς όταν είναι κάτι πιο σοβαρό, σηκώνουμε τα χέρια, δεν μπορούμε να το βοηθήσουμε, μόνο με τηλεφωνική επικοινωνία με κάποιο κτηνίατρο, και πάλι δεν είναι σίγουρο αν θα μπορέσουμε να του πούμε τι ακριβώς βλέπουμε στο άλογο, και μπορεί και αυτός να μας πει από τη μεριά του να μην κάνει σωστή διάγνωση. Τρόποι βοήθειας που υπάρχουν στο κτήμα για να μπορέσουμε να συγκεντρώνουμε χρήματα
για τις τροφές των αλόγων και για την ιατροφαρμακευτική τους κάλυψη. Πρώτον είναι οι βόλτες που κάνουμε στο κτήμα τους καλοκαιρινούς μήνες, πρωινές ώρες και απογευματινές. Με μια μικρή χρέωση υπάρχουν δύο διαφορετικές διαδρομές, μία σε μονοπάτι της περιοχής και άλλη μία σε μια παραλία της περιοχής. Επίσης, πριν λίγο καιρό το κτήμα μας έχει γίνει οργανισμός και μπορεί κάποιος να γίνει μέλος του οργανισμού πληρώνοντας μία μικρή συνδρομή ετήσια. Με αυτόν τον τρόπο βοηθάει στη συντήρηση πάλι των αλόγων του κτήματος. Επίσης, μπορεί κάποιος να κάνει μία δωρεά. Ο οργανισμός έχει ανοίξει ένα λογαριασμό για τη διάσωση του Σκυριανού αλόγου. Και τέταρτον, μπορεί κάποιος να υιοθετήσει ένα Σκυριανό αλογάκι. Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τρόποι. Υπάρχει μεγάλη διαθεσία που μπορεί κάποιος να αναλάβει όλα τα έξοδα ενός αλόγου, τα έξοδα διατροφής και της ιατροφαρμακευτικής τους φροντίδας. Υπάρχει η δεύτερη κατηγορία που αναλαμβάνει τη μισή υιοθεσία και υπάρχει και η τελευταία κατηγορία που αναλαμβάνει το 1 πέμπτο της υιοθεσίας. Με αυτούς τους τρόπους προσπαθούμε να συγκεντρώνουμε χρήματα και να μπορούμε να προστατεύουμε όσο γίνεται τα λογάκια μας περισσότερο. This is Elpida. Her name means hope in English. She was born in the summer of 2011 with a very serious injury in her back leg. Since we don't have a veterinarian on the island, we didn't know exactly what she had. We thought that her leg was broken at first, and so we tried to deal with it by ourselves. But very quickly we realized that the problem was more serious because she had absolutely no feeling in the bottom part of her leg. And after a few days, a wound started opening in her leg, which with the time started getting bigger and bigger and bigger, until after about a month, the whole bottom part of her foot fell and she lost it completely. Like the bone was outside, you could see she had a huge wound which was about 5 centimeters high and all around her leg. So we then contacted veterinarians. Everybody was just telling us to put her down, basically, because usually when a horse has a serious injury with a leg, whatever happens, you always put him down because the horse is becoming useless. You cannot use it for reproduction, you cannot use it for rides, you cannot do it anything. So people usually don't want to keep a horse that is useless. We could see that this horse was very lively. She always, since she was a baby, was very happy, was always eating, running, playing with the other horses. She obviously didn't want to die because, you know, animals, when they don't want to live, they make it quite obvious. They usually go to lie somewhere and they stop eating. So we decided to keep her, to try anyway. Over the next year, during the winter, we realized that even though at the beginning the wound starting getting infected, I could see new skin forming at the top of the wound. And slowly, slowly, the wound was closing, which was really amazing because everyone was telling us, of course, it will get infected. She will live at the maximum a few weeks or 1 month or two, but she will get infected eventually. And in any way, she would never be able to carry her weight as an adult horse. Which was really amazing is that after a year and a half, the wound had almost completely closed. And during the next winter, it completely closed. So from 2013 on, we started looking for a solution for her leg, you know, because we didn't have the problem of the wound anymore, but we still had the problem that she would have to carry her weight on three legs. So we finally found out about the doctor Pericles Nikopoulos, who is a doctor for humans in Thessaloniki. He makes prosthetic limbs for humans. And we found him through the organization SP, which takes care of abandoned horses and donkeys in Athens. He accepted to come to Skyros. He refused all pay for his work and he accepted to come and make a prosthetic limb for Elpida. So in the summer of 2013, he came for 3 days on the island with a friend of his who was helping him. And on the first day he made the prosthetic for her and on the second day she was already walking with it. So it was like a miracle for us. I remember from the very, very first time we put the prosthetic limb and she walked, we were all crying and so happy. And so that was really, really nice. She could walk with the other horses as if she never had any problem. And I think this is the very important message to pass to people and to children and to riders in general or horse lovers. That it's not because a horse cannot be used that it has to die, that we have to put them down. We can still have them as we have our dogs or cats and love them for what they are. We don't need to always use them. And I think that Elpida is a very good symbol of this. Από μικρό παιδί θυμάμαι
πολλά άλογα να περνάνε έξω από το σπίτι μας σε αγέλες το μήνα Ιούνιο τρέχοντας, να βγαίνουν από το βουνό. Θυμάμαι τον παππού μου που πήγαινε να οργώσει, να κάνει αλώνι παλιά και με έπαιρνε και μαζί του. Θυμάμαι επίσης στο βουνό όταν πηγαίναμε βόλτα με τον πατέρα μου να συναντάμε πάρα πολλά άλογα στο Άρη, στο Αρτεμίσι, στο Βοκολίνα. Θέλω και εγώ με τη δουλειά αυτή που κάνουμε στο κτήμα Μουρκιές κάποια στιγμή να αυξηθεί ο αριθμός των αλόγων περισσότερο και να δούμε ξανά άλογα ελεύθερα στο νότιο κομμάτι του βουνού, στις κορυφές του Κόχυλα. Και όχι μόνο να τα δούμε εμείς, να τα δούνε και τα παιδιά μας, γιατί τα παιδιά μας είναι το μέλλον.